αμφιβολίες ρελές, αμφιβολίες ρελές. Αν μ' αγαπάς τώρα που είσαι μακριά μου, αν με θυμάσαι όπου πας, αν νοσταλγείς την αγκαλιά μου, ή τώρα πια δεν μ' αγαπάς. Αμφιβολίες στο μυαλό μου δεν βασανίζουν πολλές όταν έχω απέναντί μου το Λευτέρη Μυτιλινέο. Λευτέρη, καλώς ήρθες στο Μιλάμε Ελεύθερα. Γεια σου, Χάρη. Τι κάνεις? Χαίρομαι που σε βλέπω μετά από πολύ καιρό. Και η τηλεόραση της Θεσσαλονίκης είναι συνυφασμένη με την ύπαρξή σου. Γιατί πέρα από την εκτίμηση και το σεβασμό που σου έχω σαν επαγγελματίας που είσαι καλός και φοβερός χαρακτήρας, είσαι και πολύ καλός παρουσιαστής τελικά. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Και εγώ σε κανονικά ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να σου πλέκω το εγκόμιο. Όχι, δεν χρειάζεται. Είμαστε φίλοι και αυτό λοιπόν, γυρίζει έτσι. Δεν μπορώ να σου μιλήσω στο πληθυντικό γιατί είμαστε χρόνια φίλοι. Βεβαίως. Το διευκρινίζω αυτό για κάποιους κακοπροαίρετους που θα σχολιάσουν ότι δεν σέβομαι τα χρόνια σου και την πορεία σου. Λοιπόν, νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια φιλίας που μας δένει, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Και είναι και το πιο σωστό. Οι αρχαίοι μόνο πρόγραμμοι λέγανε τα ονόματά τους, δεν λέγανε επώνυμο, δεν υπήρχε τότε. Έτσι δεν είναι, κανένα. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, ένα όνομα, μία ιστορία. Τι να πρωτοπεί κανείς για σένα? Τι να πρωτοπεί? Μια αυθεντική λαϊκή φωνή. Ένα αστέρι που έλαμψε σε μία και δύσκολη, αλλά και λαμπρή εποχή για τους Έλληνες. Άφησες το στίγμα σου. Και έχεις μείνει αξέχαστος. Εγώ θα πω ότι η εποχή ήταν το δεκανίκι μου. Γιατί με βοήθησε πάρα πολύ, συν τους φίλους και τους συνεργάτες. Δηλαδή το έμψυχο υλικό και τα τραγούδια που ήταν πολύ διαλεγμένα, με πολύ αγάπη και μεράκι. Όλα αυτά συνεισέφεραν στο να βγει μια πολύ όμορφη δισκογραφική δουλειά που απαρτίζεται από 880-890 τραγούδια. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό, ξέρεις. Και ούτε κι εγώ ξέρω ποια έχω πει τελικά, γιατί ψάχνουμε. Ακούω κάποιοι τραγούδια, μου λένε αυτό το τραγούδι είναι δικό σου και δεν θυμάμαι ότι είναι δικό μου και είναι δικό μου τελικά. Συμβαίνει λοιπόν το εξής, ότι κάθε εβδομάδα έπρεπε να τραγουδήσω δύο τραγούδια. Θυμάμαι τότε με παραγωγό τον Γιώργο το Μακράκη, ας είναι καλά, ο οποίος με βοήθησε, με το Λαμπρόπουλο βέβαια, και οι συνθέτες όλοι αυτοί που έκανα ακρόαση στο στούντιο της Κόλουβα κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν επάνω με ένα διάστημα και με βοήθησαν πάρα πολύ. Σε μια δύσκολη εποχή και υπήρχε και άμυλα τότε. Και υπήρχε και αντιπολίτευση, ας το πούμε, με την μεταφορική έννοια, καλλιτεχνική. Ένα παιδί που γεννιέται στο Κολωνάκι. Ναι. Γέννημα, θρέμα, Αθηναίος. Σχεδόν, ναι. Από μεγαλοαστική οικογένεια. Ναι. Τι σχέση έχει με το τραγούδι και πλέκεται με το λαϊκό λοιπόν, άσμα? Εγώ ξεκίνησα και σπούδασα το τραγούδι στον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Και στο Ελληνικό Οδείο πήγα και στη Χοροδία Τρικάλων πήγα και διαγωνίστηκα στα ταλέντα του Οικονομίδη. Και εκεί πήγα με τον Κανελίδη στο Ζάπιο Μέγαρο, πέρασα από επιτροπή και εκεί πήγα. Στη ΛΑΕΔ, στη Ριγίλη και εκεί που υπήρχε ένα τμήμα της μουσικής. Από μικρό παιδί, μουσική παιδεία. Ναι, μπορώ να πω ότι ήμουν αταμένος γι' αυτό και μου προέκυψε στη ζωή μου. Το ήθελα όμως, τα αγαπούσα, όπως τώρα. Οι γονείς σου σε έστρεψαν, σε ναι, κατήφθηναν. Και η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ λάτρης της μουσικής και ήταν και ένας αδερφός της μητέρας μου που αγαπούσε την κλασική μουσική και αυτός με έγραψε στο οδείο. Η μητέρα σε έγραψε στο οδείο ή συνένεσε στο να γραφτεί στο οδείο γιατί ενδεχομένως να είχε όνειρο να σε δει στην εθνική λυρική σκηνή. Και, δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Αλλά όχι. Όμως, δεν θα γινόταν, δεν είχα βλέψεις. Σε νυχτερινή πίστα της Αθήνας είχε όνειρο να σε δει. Ναι, αυτό ναι, προέκυψε ναι. Και το είδε. Το γεύτηκε. Και την είδα που είχε περιέργεια και χαρά, είχε βουρκώσει, έκλαιγε. Ήταν ευαίσθητη. Παρότι ήταν σκληρή, σαν μάνα, δηλαδή σε διαπαιδαγώγηση στο παιδιό, ήταν σκληρή. Αλλά σαν άνθρωπο μεταξύ μα, εμεί τα βρίσκαμε πάρα πολύ ωραία. Με την αδερφή μου, όχι και τόσο. Δεν θα το έλεγα. Με στα όνειρά μου έρχεσαι χαρά μου και μου λες για πάντα σ' αγαπώ. Κι όταν
ξημερώσει, δάκρυα θα μου δώσει η ζωή για σένα που δεν θα σε βρω. Τώρα ποιος θα μου πει πώς να σε ξεχάσω. Τώρα ποιος θα μου πει πώς να μην πονώ. Θα μου πει πώς να περάσω, πού να βρω καρδιά να αγαπηθώ. Τώρα ποιος θα μου πει πώς να σε ξεχάσω. Τώρα ποιος θα μου πει πώς να μη σ' αγαπώ. Τελειώνεις το οδείο. Ναι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Από εκεί και πέρα. Πώς προέκυψε? Έπρεπε να κάνω μια ακρόαση εγώ, να περάσω από μια επιτροπή στη Ριγίλης στο Ζάπιο και μια επιτροπή στη ΛΕΔ και να κάνω και μια ακρόαση στα στούντιο της Κολούμπια, στη Ριζούπολη, έξι ακουστά. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν στη Ριζούπολη συνέντησα όλους τους συνθέτες σχεδόν. Mm. Από Άκη Πάνου, από Απόστολο Καλδάρα, από Κατινάρη, από Παπαδόπουλο, από Λευτέρη Παπαδόπουλο, από Μπιθικότσι. Από Γαβαλά, από πολύ πάνω. Δηλαδή, τραγουδιστές όλοι πήγαιναν εκεί, γιατί υπήρχαν πέντε στούντιος της μουσικής και ο καθένας έγραφε χωριστά. Ήταν ένα εργοστάσιο, το οποίο δεν υπάρχει πια βέβαια. Κολούμπια ήταν. His Master Voice Capitol. Ήταν στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας, ναι, στην τότε Ελλάδα. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς όπως το λες, είναι έτσι. Ήταν το Α και το Ω. Κοίταξε, πάντα στη ζωή μου κυνήγαγα πρωτιές. Δεν ήθελα να κάνω δεύτερη δουλειά. Δηλαδή, λέω, καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη. Αφού λοιπόν είμαι στην πόλη, ας επιδιώξω να κάνω κάτι που θα αρμόζει στην πόλη. Καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να πω. Και ήθελα να πάω σε μια μεγάλη εταιρεία για να καταξιωθώ. Πού να πας τώρα? Υπήρχαν και μικρές εταιρείες καλές τότε. Ήταν εύκολο να χτυπήσεις την πόρτα και να μπεις μέσα στην πόλη? Δεν χτύπησα εγώ την πόρτα, τη χτύπησαν άλλοι για μένα. Δεν σου είπα ότι ο μπάρμπας μου ήταν μουσικόφιλος και ήταν άνθρωπος που διέθετε λεφτά για μένα. Και έκανε, ας πούμε, μια επικοινωνία με τον Λαμπρόπουλο, τον Ντάκη, και με βάλανε στο στούντιο και τραγούδισα το τραγούδι του Μπιθικότσι, της Αμφιβολίας. Το τραγούδι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Τι να πει κανείς γι' αυτό? Ναι, είναι τελικά και κανείς τσίκλα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το ξέρει, νομίζω. Από αυτούς που ακούνε μουσική, έτσι. Τώρα μετά προέκυψε το «Ποια είσαι εσύ», το «Γιατί μου τι θυμήσατε», το «Λείπεις εσύ, λείπεις ζωή μου». Το «Δεν είναι φίλε ίδια σε καρδιές», μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία. «Κομπάρσος καρδιάς θα γίνω», «Μακάρι να πίστευε», «Λείπεις εσύ, λείπεις ζωή μου», «Τα είδωλα». Ερωτιάρικα τραγούδια. Ναι. Με πάθος αλλά και παράπονο. Ναι, υπηρετώ την αγάπη. Καλός ή κακός. Υπηρέτης της αγάπης. Ναι. Αξίζει. Από τα νιάτα σου αξίζει μέχρι τον κόπο, δεν αξίζει τον κόπο. Φίλε, δεν έχουμε την ίδια την καρδιά. Και σπροδοθήκαμε παράφορα κι δύο. Εμένα φεύγοντας με πλήγωσε βαριά και εσύ δεν νιώθεις ούτε ζέστη ούτε κρύο. Δεν είναι φίλε όλες οι ίδιες οι καρδιές κι ας έχουν ίδιο το παλαιό όταν χτυπάμε. Άλλες ξέχνουν μόλις περάσουν δυο βραδιές κι άλλες αιώνια πονούν και αγαπάνε. Υπήρχε μια εποχή που το άστρο σου ακτινοβολούσε τόσο πολύ. Δεν υπήρχε νυχτερινό μαγαζί που να μην σου κάνει πρόταση. Τηλεοπτική εκπομπή που να μην σε προσκαλέσει. Στην τότε ΕΙΡΤ και ΕΡΤ. Ναι. Ραδιοφωνική εκπομπή που να μην έχει τουλάχιστον ένα ή δύο τραγούδια σου. Ναι. Πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό? Πώς μου κάτσε. Δεν είναι κάποια σκέψη ιδιαίτερη. Μου προέκυψε. Απλώς το καλοδέχτηκα, είπα καλώς ήρθε και καλώς να φύγει. Το απείλαυσες δηλαδή, έτσι. Το διασκέδασα κιόλας, γιατί εντάξει, δεν κουράστηκα να πω ότι κουράστηκα και δεν είχα να φάω. Ήμουνα στον δρόμο και περίμενα να ζήσω από αυτό το χώρο. Δεν περίμενα να ζήσω. Υπήρχε τα προστοζήν, υπήρχαν. Δεν υπήρχε όμως αυτό που ήθελα εγώ, να καταξιωθεί η φωνή μου πάνω σε δίσκο, πάνω στις 45 στροφές τότε που είχαμε. Δεν είναι καλά, δεν είναι τα 45 άρια που κάναμε. Και μετά οι μεγάλοι δίσκοι που έκανα, τον πρώτο μεγάλο δίσκο μετά με τις επιτυχίες μου,
Και πήγε λέγοντας, πήγε μόνο του το πράγμα μετά, ξέρεις. Και τα μαγαζιά συνεισέφεραν και οι συνάδελφοι συνεισέφεραν, γιατί εκτός από τον Πυθικότσι που δούλεψα μαζί την πρώτη σεζόν, υπήρχε και Μοσχολιού δίπλα μου. Υπήρχε ο Κόκοτας, υπήρχε ο Χριστάκης, ήταν ο Ξαρχάκος. Μετά ήταν ο Πουλόπουλος, ήταν ο Διονυσίου την άλλη σεζόν. Ήταν η Κουμιώτη, ήταν η Χαρούλα Λαμπράκη, ήταν ο Πλέσας, άλλο σχήμα. Μετά ήταν η Νεράιδα. Και εκείνο μεγάλο σχήμα, με τον Μπάριο, με Καλατζή, με Δούκησα, με Διαμάντη. Τι να πεις τώρα. Σου λέω, μου πρόκειται να φαίνεται σαν παραμύθι τώρα αυτό, έτσι. Ιστορία. Παραμύθι ακούγεται. Της λαϊκής μουσικής. Ναι, ακούγεται παραμύθι. Σου λέμε τώρα αυτός τι έγινε, τι ήτανε. Τίποτα δεν ήμουν. Απλώς είναι κανένας άνθρωπος που αγάπαγε πολύ αυτό που έκανε. Το θέατρο που παίζει η καρδιά σου. Στο λέω φάκι τέλος τραγικό. Δεν είμαι ο παλιάτσος της βραδιάς σου. Το τέρωμα της ψευτιάς το σκηνικό. Να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη ήμουν μόνο. Συγχώρα με το φεύγω ακόμα δεν φεύγω. Το μπάρ σου στην καρδιά σου δεν θα γίνω. Να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω. Συγχώρα με το φεύγω ακόμα δεν φεύγω. Συγχώρα με που φεύγω εγώ, μα δεν φεύγω. Όλα αυτά ήταν τυχαία, ήταν μοιραία, ήταν όλα βάσει σχεδίου. Όχι, ήταν στάση ζωής δικής μου. Είχα επιδιώξεις και είχα, δηλαδή είχα τη φιλοσοφία μέσα μου ότι εγώ πρέπει να γίνω, πρέπει να κάνω κάτι που να διακριθώ. Και κοινωνικά και επαγγελματικά. Και αυτό μου το έφερε ο Θεός, δεν έχω παράπονο. Μου το έφερε και μου το έφερε απλόχερα. Και βέβαια έκανα μια γκέλα μεγάλη 10 χρόνια, τα είχα παρατήσει, το ξέρεις και αυτό νομίζω. Και ξαναεπανήλθα τώρα και με άλλη λογική, με άλλη στάση ζωής, με διαφορετική άποψη για το τραγούδι. Πιο όρημα, πιο αυτά, πιο επαγγελματικά δηλαδή. Όταν μιλάω με ανθρώπους που έχουν ρουφήξει τη ζωή μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες, μιας εποχής που δυστυχώς τώρα μόνο νοσταλγικά όσοι την έζησαν μιλούν για αυτήν, εμείς απλά μοιραζόμαστε αυτή την νοσταλγία. Δεν μπορώ να μη ρωτήσω πώς ήταν εκείνη η εποχή. Θαυμάσια. Και υπήρχε μήπως εξιδανικεύουμε λίγο. Όχι. Στην πραγματικότητα. Και τις στιγμές, και τις περιστάσεις και τις καταστάσεις. Δεν μπορείς να μην μπεις σε αυτό που σου προκύπτει. Γιατί απλά έχει περάσει ο χρόνος. Δεν έχει σημασία. Και έχεις σβήσει όλα τα κακά. Όχι, είναι ανεξίτηλο. Όχι, όχι, όχι. Είναι με ανάγλυφα γράμματα αυτά. Όχι για μένα. Γενικά η εποχή, για τους ανθρώπους στη δουλειά μου. Βγήκαν τεράστια ονόματα εκείνη την εποχή. Μαζί με αυτούς είχα να κάνω με το Μητσιά, είχα να κάνω με τον Νταλάρα που είχε και μαζί, με τον Μπάριο. Με το Πυθικό, ο οποίος έκανε και αυτός, όχι καριέρα, είχε και αυτός δισκογραφία. Ήταν άλλα τα ήθη και άλλα τα έθιμα της εποχής. Ναι, ο Πάριος. Ακόμη και στην νυχτερινή ζωή, στην νυχτερινή διασκέδαση. Υπήρχε άλλη στάση, είναι διαφορετικά διασκέδαζε ο κόσμος. Δηλαδή. Ερχόταν να διασκεδάσει. Έλεγε, εγώ έχω αυτά τα λεφτά στην τσέπη μου και θα τα φάω τα λεφτά αυτά. Δηλαδή θα τα γλεντήσω, ρε παιδί μου. Όπως κάνω και εγώ. Δηλαδή κοιτάω την τσέπη πόσα έχω και όλα αυτά, αλλά θα τα φάω. Πώς. Λίγα πολλά, θα τα ευχαριστηθώ. Δεν έχει νόημα να τα έχει τσέπη σου. Δεν γεννάνε. Δεν ξεχνιέσαι, στη σκέψη μου υπάρχεις και πλανιέσαι τα χέρια. Σε βλέπω και σε ζω στα όνειρά μου. Όλοι μας, κάθε σαν να βρίσκεσαι κοντά μου. Γεια σου, Τελίτσα. Έλα. Και απλά τα χέρια μου να σου πάρω ένα χάδι. Κι αγκαλιάζω κενό, κι αγκαλιάζω σκοτάδι. Και απλά τα χέρια μου να σου πάρω ένα χάδι κι αγκαλιάζω κενό κι αγκαλιάζω σκοτάδι να γυρνούσες σε τούτο το βράδυ. Όλοι μαζί! Πώς διασκέδασε ο Έλληνας τότε? Όμορφα είναι, τα τραγουδούσε. Πήγαινε σε ένα νυχτερινό κέντρο και τι έκανε? Ήξερε που πάει, τι τραγούδια θα ακούσει. Πήγαινε να ακούσει το Μυτιλινέο. Ήτανε προετοιμασμένος για αυτό, τι θα ακούσει.
Δεν μπορούσα να το γελάσει. Αφού μου λέγανε, πες μας το πιάσεις εσύ, το πιάσεις εσύ, παιδιά. Ναι. Ξέρετε, το... όχι, δεν το έχει περάσει η ορχήστρα. Εμείς θα έρθουμε και αύριο και πρέπει να το έχει περάσει. Δεν θα μας κουβαλάς εμάς από τη Θήβα ή από τη Λιβαδιά για να μας φέρεις εδώ πράγμα να μας πεις δεν το έχει. Τι θα πει δεν το έχει περάσει. Δικό σου δεν είναι, δεν είναι δικό μου. Απλώς είμαι εκτελεστής. Επειδή είσαι εκτελεστής, λέει, κάποιοι άνθρωποι έχουν βάλει όμως την πένα τους, το μυαλό τους, τη σκέψη τους, την άποψή τους, τη φαιά ουσία τους. Και εσύ αυτή τη στιγμή δεν απαξίζει να το πεις. Και εκεί κόλλαγα λιγάκι και λέω: ναι, εντάξει, ελάτε, λέω, αύριο μεθαύριο το περάσουμε. Δηλαδή συνηγορούσαν σε αυτό που έκανα. Και σήμερα συμβαίνει αυτό. Να με τα είδωλα, δεν έγινε αυτό τώρα. Που έγινε το 95 πρόσφατα. Ένα σπίτι με είδωλα. Αισθάνθηκες είδωλο ποτέ? Όχι. Δεν σου το υπενθύμιζαν εκείνη την εποχή οι θαυμαστές και οι θαυμάστριες? Ναι, αλλά όχι να ψωνιστώ και να τρελαθώ. Όχι. Να πολύ ισορροπημένος. Πατάκα καλά στα πόδια μου, ήξερα τι θέλω και γιατί το θέλω και πότε το θέλω. Γιατί να το κάνω, για να απογοητευτώ μετά και να πέσω στο κενό? Ήσουν συνεχώς προετοιμασμένος και για την ενδεχόμενη αποτυχία? Ναι. Δεδομένου ότι το επεδίωξα και το έκανα αυτό το πείραμα. Δηλαδή πέρασα από αυτό το σκαλί και είδα πόσο άσχημα είναι να εκεί που είσαι στα πάνω σου ξαφνικά ο κόσμος μη σε γνωρίζει. Γιατί συνέβη και αυτό. Αφού απομακρύνεσαι, ξέρεις, μία μέρα στο τραγούδι είναι για έναν άλλον ένας μήνας. Ειδικά στη δουλειά τη δική μας, η οποία τρέχει με ταχύτητα φωτός. Έτσι. Χάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και λέει, ποιος είσαι εσύ, λέω, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, και καταλαβαίνω το λάθος μου και άρχισε να μου τα γυρίζω. Λέω, όχι, δεν γίνεται. Ήδη σήμερα έχω κάνει δουλειές, ετοιμάζω δισκογραφίες. Πολλά πράγματα, ας πούμε, που βρίσκομαι εδώ κοντά σου τώρα και είναι χαρά μου που είμαι κοντά σου. Γιατί και το επιτελείο όλο το δικό σου εδώ είναι θαυμάσιο από ό,τι βλέπω. Σε ευχαριστούμε να πολύ για τα καλά σου λόγια. Να καμαρώνετε, παιδιά. Αξίζετε. Πίστεψέ με, όσο γυρνάει τούτος ο πλανήτης. Πίστεψέ με, όσο μετρά τη ζωή μου ο λεπτοδείχτης. Πίστεψέ με, πάμε δικό σου, μόνο δικό σου, παντοτινά. Αγκάλιασέ με λοιπόν, αγκάλιασέ με και τρυφερά για αγάπη μίλησέ μου. Αγκάλιασέ με λοιπόν, αγκάλιασέ με, με ένα φιλί σου το κόσμο χάρισέ μου. Αγκάλιασέ με λοιπόν, αγκάλιασέ με και τρυφερά για αγάπη μίλησέ μου. Αγκάλιασέ με λοιπόν, αγκάλιασέ με, με ένα φιλί σου το κόσμο χάρισέ μου. Το Ισπανικό Μπαλέτο Φλαμένκο που συναρπάζει και μαγεύει με τους διάσημους χορευτές Αντώνιο Ρέγες και Σολεντάτ Γκομέζ και τον μπαλέτο τους. Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου, 27, 28 και 29 Ιουνίου και σε άλλες πόλεις. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Εσχύλου, 7 επί Θήβας. Δύο αδέρφια, αντιμέτωπα για έναν θρόνο. 7 πύλες, 7 στρατηγοί, 7 επί Θήβας. Μετάφραση Γιώργος Μπλάνας. Σκηνοθεσία Τσέζαρης Κραουζίνης. Ετεοκλής, ο Γιάννης Στάνκογλου. 7 επί Θήβας. Μια παράσταση που χαράζεται στη μνήμη. Στις 24 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια προπολούνται στο 2315-200-200. Κι εσείς ακούτε αυτά που λέει και τη λυπάστε που ψευτοκλαίει. Μη σας ταμπώνει η ομορφιά της, μια θεατρίνα, μια θεατρίνα είναι η καρδιά της. Μακάρι να πίστευε τα λόγια που λέει, μακάρι να πόναγε την ώρα που κλαίει. Μα παίζει η καρδιά της τους ψεύτικους ρόλους κι αυτούς που την πίστεψαν, που συγγέλασε όλους. Μακάρι να πίστευε τα λόγια που λέει, μακάρι να πόναγε την ώρα που κλαίει. Μακάρι να πόναγε την ώρα που κλαίει. Συνεργάστηκες με ιερά τέρατα της εποχής. Έζησες στιγμές μοναδικές που εμείς μόνο θα τα διαβάζουμε. Οι νεότεροι και οι παλαιότεροι απλά θα έχουν τις παραστάσεις
της δημόσιας παρουσίας, όχι των προσωπικών στιγμών που εσύ... Το διατάφτα. Έζησες. Ήταν εύκολη η νύχτα και οι άνθρωποι της. Όχι, η νύχτα δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη όσο φανταζόμαστε, γιατί είναι σκληρή από νύχτα. Γιατί είναι νύχτα. Γίνονται κάτω από το σκιά, γίνονται σε ώρες ύποπτες, σε ώρες χέμηδες, σε ώρες πονηρές. Και πρέπει να είσαι και εκεί κατατοπισμένος να προσέχεις σαν καλλιτέχνης που θα μπλέξεις. Εγώ ούτε παρέες έκανα τίποτα και δεν έχω μάθει ούτε να καπνίζω, ούτε και να πίνω. Και αν πιω, θα ζαλιστώ. Η νύχτα δεν φέρνει και ανταγωνισμούς. Ναι, βεβαίως. Έρηδες, συμφέροντα. Βεβαίως. Παίζονται παιχνίδια. Παίζονται παιχνίδια. Είναι έτσι, λίγο σκάκι, είναι. Φαίνεται. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι, το σκάκι της νύχτας. Ναι. Το έζησες, συμμετείχες κι εσύ σε αυτό? Όχι, για ποιο λόγο? Αποστασιοποιήθηκες? Εγώ έκανα, ναι, ακριβώς, έκανα πίσω γιατί έβλεπα ότι δεν με παίρνει να πάω εκεί, γιατί θα έπλεκα. Δηλαδή το αισθανόμουν, το μυριζόμουν, με συγχωρείς για την έκφραση, το μυριζόμουν. Δηλαδή το είχα την όσφρησή μου σε εγρήγορση και έλεγα εδώ θα μπλέξει Λευτέρη. Καθόμουν να τα φιλοσοφούσα τα πράγματα, έβλεπα ότι πού πάει το πράγμα. Όχι, δεν έχει καμία δουλειά εκεί. Κάτσε εδώ που είσαι, καλά είσαι, κοίτα να κάνεις κάτι που δεν θα σε ενοχλεί ψυχικά και πνευματικά, ας πούμε. Και έτσι έκανα πίσω και έχασα πολλά, αλλά κέρδισα. Κέρδισα την ευημερία μου. Κέρδισες την ευημερία σου και την ηρεμία σου, να υποθέσω. Τι έχασες? Σε έχασα λεφτά. Και τι έγινε? Όλα για τα λεφτά, λοιπόν. Όχι. Όχι, τα γίνονται στη νύχτα. Κοίταξε, όταν ξεκινάς αυτή τη δουλειά και δεν έχεις να φας, είναι για τα λεφτά. Εγώ δεν είχα τέτοιο πρόβλημα όμως. Ήμουν προνομιούχος σε αυτό το χώρο και την ώρα που την έκανα τη δουλειά αυτή. Έσκασα σε μια εποχή που άρχισε να ανθίκει το τραγούδι. Το ρεμπέτικο λίγο πήγε λίγο πίσω, το ελληνικό τραγούδι, το ερωτικό, γιατί εγώ άκουγα Βοιατζή, Τζένι Βάνου κτλ. Και δούλεψα και με τη Τζένι Βάνου. Δούλεψα. Λοιπόν, Πολυμέρη, Γούναρη, Μαρούδα, όλους αυτούς τους τραγούδαγα, τους τραγουδιστές. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η Βέμπο. Και θα σου πω για μια μεγάλη τραγουδίστρια. Φεύγουμε λίγο από τη συζήτηση, αλλά αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Η εθνική τραγουδίστρια μας, η Βέμπο. Ναι, και η Βέμπο, αλλά υπήρχε μια τεράστια τραγουδίστρια που πρέπει να την ξέρεις, την Ελίζα Μαρέλη. Μια τεράστια τραγουδίστρια, η οποία χάθηκε και δεν ξέρει κανείς τίποτα. Ήταν πολύ φίλη μου. Την αγαπούσα. Την αγαπούσα γιατί ήταν αληθινή τραγουδίστρια. Είχε συνέστημα, είχε έκφραση και είχε τρόπο να τραγουδάει και να στο μεταδίδει. Ήταν ένα χάδι φωνή της δηλαδή. Τα κατούκα μου το δει. Κανελής με άσπρες βούλες, κουρασμένος και βαρύς. Τι κακό να μην μπορεί. Μια χαρά που έχει περάσει, πάλι να ξαναχαρεί. Τα κατούκα οδωρεί. Το νόμο του Θεού δεν επιτρέπεται για αγάπη σε μια ξένη να μιλάω. Μα στο νόμο η καρδιά μου αντιστέκεται και παράνομα εγώ την αγαπάω. Με το νόμο του Θεού δεν επιτρέπεται για αγάπη σε μια ξένη να μιλάω. Μια ξένη το βλέπω, αγάπησα. Αμάρτησα, Θεέ μου, αμάρτησα. Καρδιά είναι αυτή, δεν την κράτησα. Αμάρτησα, Θεέ μου, αμάρτησα. Μια ξένη το βλέπω, αγάπησα. Αμάρτησα, Θεέ μου, αμάρτησα. Καρδιά είναι αυτή, δεν την κρατήσα. Παρέες, φιλίες μέσα από τη νυχτερινή διασκέδαση απέκτησες?
Ναι. Ή και σε αυτό ήσουν αποστασιοποιημένος. Ξόφαλτσα λιγάκι. Δεν είχα χρόνο. Δεν με ενδιαφέρει που πάνε τα στέκια τους που βρίσκονται. Δεν με νοιάζει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, τι ήσουν άνθρωπος στο δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Όχι, βέβαια. Και τίποτα άλλο. Όχι, αντάρτης είμαι. Παναστάτης είμαι. Αλλά πήγαινα εκεί που με γέμιζε, που ήθελα να πάω. Τώρα θα προτιμούσα αν είχαν εδώ πέρα 10 άνθρωποι, ας πούμε, ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, πιάνο μπαρ. Μπορεί να έρχομαι σε σένα. Γιατί ήξερα ότι θα συναντήσω εκ των προτέρων, προετοιμασμένο, να πάω σε ένα πεδίο βολή που δεν το ξέρω και να στεναχωρηθώ. Με τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες, τι σχέσεις είχες οικοδομήσει εκείνη την περίοδο? Ήσουν δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα δημοσιοσχετίστας, τους έπιανες κουβέντα, μιλούσες, έπεσες μαζί τους? Στο περίπου. Δεν τους χωρέ, εντάξει, ζητούσαν αυτόγραφο, έπρεπε να τους δώσεις, έπρεπε να έχεις αυτόγραφο. Ήρθαν και άνθρωποι και μεγάλοι, και μεγάλες γυναίκες και μικρά παιδιά, και πιτσιρίκια και κοπελίτσες και φοιτητές. Μεγάλο πράγμα. Θυμάμαι, πήγα στα Γιάννενα να κάνω μια συναυλία και είμαστε πάνω στο ζωολογικό κήπο. Είναι ένα θεατράκι. Πέρα παίρνει γύρω στα 4-5.000 άτομα. Εγώ πιτσιρικά δεν καταλαβαίνω. Τώρα είχα 2 σουξέ κιλό, μα τι ήρθαν όλοι αυτοί να κάνω εδώ? Και, ειλικρινά, δεν ήξερα ότι ήρθαν για μένα. Όταν το συνειδητοποίησα, λέω καλά, τρελώσεις. Μου λένε, πούμε, καλά, για ποιον ήρθαν, μου λέει, για τους λύκους. Για τα πρόβατα. Τόσο πολύ, λέει ο κόσμος, λέω, από το ραδιόφωνο. Γιατί τότε υπήρχε το ραδιόφωνο στην ημερησία διάταξη. Δηλαδή τα τραγούδια που κάθε Κυριακή που παίζαν οι εταιρείες, με τη σειρά, αν θυμάσαι, κάναν την παρουσία των τραγουδιών. Το playlist της εποχής. Το πρόλαβες? Όχι, δεν το πρόλαβα. Ήταν πολύ συμπαθητικό αυτό. Και υπήρχε τρόπος που διαφημίζαν τα τραγούδια. Και μάλιστα στο ενδιάμεσο κάνανε και μια σφίνα. Και το τραγούδι που θέλανε να προωθήσουν το βάζανε και πριν τη σφίνα και μετά τη σφίνα. Και στο τέλος. Δηλαδή οι αμφιβολίες μπαίνανε συνέχεια. Που έγινε έτσι, έγινε επιτυχία. Και πιστεύω στη δύναμη του ραδιοφώνου εγώ. Εντάξει, η τηλεόραση είναι λίγο αυστηρή. Συνεργάστηκες πολύ και με την τότε ΕΡΤ. Μετά ΕΡΤ. Ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε και άλλο κανάλι τηλεοπτικό εκείνη την εποχή. Η ΕΝΕΔ. Ναι. Η ΕΝΕΔ. Έχεις δίκιο. Το στρατιωτικό κανάλι που. Η ΕΝΕΔ και η ΕΙΡΤ. ΕΙΡΤ, ναι. Συνεργάστηκες πολύ με την ΕΙΡΤ. Και μάλιστα τα περισσότερα βίντεο κλιπ της εποχής τα έχεις κάνει με την ΕΙΡΤ. Ναι. Με την ΕΡΤ. Ναι. Είχε μαγεία αυτό όμως. Επίσης θυμάμαι, αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι πάντα ήσουν προσκεκλημένος σε ένα εορταστικό πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Είτε ήταν Χριστούγεννα, είτε ήταν Πρωτοχρονιά. Μπράβο, μπράβο. Πάσχα. Ναι, ναι. Δεν έλειπε. Επαιτειακές εκπομπές. Δεν έλειπε ο Μάρτης από τη Σαράκωση. Δεν έλειπε ο Μάρτης. Ναι. Δεν έλειπε ο Λευτέρης. Ξέρεις όμως τι. Εδώ είναι το ωραίο, ότι εγώ δεν το κυνήγησα αυτό το πράγμα. Μου ήρθε και μου ήρθε δηλαδή αναπάντεχα. Και λέω, μα τώρα αν δυνατόν, μήπως κάνουν λάθος. Σκέψω ότι πήγαινα σε μαγαζί και το γέμισα και έλεγα, μα ποιος το φέρνει τον κόσμο, ρε παιδί μου, τελικά τόσο κόσμο εδώ πέρα. Μου λέει, καλά τρελώσει. Εσύ τον φέρνει τον κόσμο. Και πώς τον φέρνει τον κόσμο, ένα ραδιόφωνο και με ένα τραγούδι, δηλαδή από το πουθενά έρχεται όλος αυτός ο κόσμος. Δεν είναι έτσι από το πουθενά, μου λέει. Υπάρχει ένα σύστημα εδώ πέρα. Υπάρχει μια βιομηχανία, υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλέψαν για αυτό το τραγούδι, διαφημιστές, ξέρω εγώ, γραφεία, αυτά, όλα, ραδιόφωνα. Και τηλεόραση, ψευτό υπήρχε τότε. Είναι μια συνισταμένη πραγμάτων, ας πούμε. Ήμουν τυχερός λοιπόν εγώ, Χάρη. Στάσου μια στιγμή, στάσου μια στιγμή, πριν να φύγεις για λίγο, θυμίσου. Κάτι μου είχες πει, θα με η αρχή και το τέλος εγώ στη ζωή σου. Το κουράγιο που βρίσκεις η καρδιά σου, να αγαπάς και μετά να ξεχνάς. Τα δικά μου τα δάκρυα στο χάσου, μοναξιά σου θα γίνουν που πας. Μοναξιά σου θα γίνουν που πας. Στάσου μια στιγμή, στάσου μια στιγμή, πριν να φύγεις για λίγο θυμίσου. Κάτι μου είχες πει, θα με αρκεί και το τέλος εγώ στη ζωή σου. Και το τέλος εγώ στη ζωή σου. Φαντάζομαι ότι αυτή η... η μετριοπάθεια, να το πω, η άγνοια της κατάστασης, να το πω, ήταν τα στοιχεία που μάλλον σε έσωσαν από περιπέτειες, έτσι. Δεν ήταν στημένο παιχνίδι όμως. Ήταν αυθόρμητο, γιατί εγώ είμαι αυθόρμητος. Αυτό που θέλω να πω θα σου το πω. Μπορώ να σε στεναχωρέσω, αλλά θα σου το πω όμως. Θα φύγει από πάνω μου. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή το εισέπραξα χωρίς να τρελαθώ. Έλεγα, εντάξει, ρέμισε μωρέ, τώρα υπάρχουν και άλλοι τραγούδια. Τι νομίζω ότι είσαι πια. Η μεγαλύτερη περιπέτειά σου αυτή δεν θα ήταν να είχες υπεύσει το καλάμι? Βέβαια. Ρεζιλίκη, άσχημο ρεζιλίκη είναι αυτό. Δεν στέκει τώρα στο χαρακτήρα μου αυτό. Εντάξει, έχουμε και μια αξιοπρέπεια, μπορεί τώρα να.
Να γελιοποιούμεθα δηλαδή για το επάγγελμα. Το επάγγελμα στέκει ψηλά. Κράτα το και εσύ ψηλά για να επιβιώσεις. Έτσι σκέφτονταν και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω. Εγώ έχω διαβάσει, έχω ακούσει, μου έχουν εκμυστηρευθεί παλιοί συνάδελφοί σου, ενώ της δικιάς σου γενιάς. Πολλά περιστατικά. Ότι ο ένας κοίταγε να βγάλει το μάτι του άλλου. Ανταγωνισμούς. Βαριέσαι. Με πόλεμο για τη Μαρκίζα. Εντάξει, είναι ίντρικες. Τσακώθηκα και εγώ κάνα δύο φορές, αλλά είχα τεράστιο δίκιο. Με κλείστο το μικρόφωνο. Όχι, ναι, μου είχε κλείσει. Αλλίωσέ του τον ήχο. Πήγα στο εξωτερικό, στην Αμερική, και γύρισα και ήταν η συμφωνία μου να πάω σε ένα μαγαζί και μου βάλανε την ταμπέλα μου σε ένα άλλο μαγαζί. Δεν θα τρελνώσουν εσύ αν ήταν σε ένα άλλο μαγαζί. Λογικό. Υπέγραψα σε 1200 μαγαζί και μου βάλανε την ταμπέλα μου σε 500. Εδώ είναι ο Άγγελος ο Διονυσίου να στα πει. Άμα δει τον Άγγελο, που κατά κάποιο τρόπο εγώ τον έβγαλα, και τη Γαλάνη βέβαια εγώ την ανακάλυψα, στο Μούτσι το σπίτι, και τον αντίπα τον βοήθησα. Μέσα σε όλους τους άλλους. Δεν έχει καμία σημασία. Τα παιδιά πήραν το δρόμο τους, τώρα δεν έχουν ανάγκη. Θέλω να σου πω δηλαδή, προέκυψαν και αυτά και εκεί δεν θα πάρεις μέτρα εσύ να κάνεις κάτι. Να υπερασπιστείς το διατάφτα. Το τι δουλεύεις. Από ό,τι είπες, βοήθησες πολλούς. Σε βοήθησαν πολλοί. Ναι, εννοείται. Για να φτάσει εδώ που έφτασε. Εννοείται. Και εμένα με βοήθησαν. Και ο Κατσαρό με βοήθησε πάρα σε πολύ. Σε ποιου ανθρώπου οφείλει ένα Κατσαρό, μεγάλο ευχαριστώ. Οφείλω, αν και τον πίκρανα τελευταία τον Κατσαρό. Γιατί τον πίκρανα στον Κατσαρό? Γιατί έγινε μια αγγέλα περίεργη. Δηλαδή έπρεπε να του κάνω ένα δίσκο ακόμη. Μετά από τώρα για ποια εποχή μιλάς? Από τον Κομπάρσο και τις Καρδιές. 75. Μετά από τον Κομπάρσο και τις Καρδιές. Και το λέω δημόσια γιατί το έχω πει και Παλικαρίσια το έχω μιλήσει. Μετά από τις Καρδιές, δεν είναι φίλε όλες οι ίδιες οι Καρδιές. Και τον Κομπάρσο στις Καρδιές δεν θα γίνω. Είναι τεράστιες επιτυχίες. Μου λέει ο Κατσαρός, να κάνουμε ένα δίσκο. Αντί να κάνω εγώ δίσκο, με ψήσανε ο στιχουργός, να κάνω δίσκο με τον Παπα Βασιλείου. Έβγαλα το μακάρι να πίστευε. Μεγάλη, αλλά τον Κατσαρό δεν έπρεπε να τον παρατήσω. Και αν είναι τώρα από κάπου και τη δει την εκπομπή, όταν θα τη δει, να καταλάβει ότι του λέω αλήθεια. Και πόνεσα γι' αυτό, μάτωσα γιατί ο Κατσαρός για μένα ήταν ένα στήριγμα μεγάλο. Και με εμπιστεύτηκε πολύ μεγάλα τραγούδια με τον Πυθαγόρα. Και από τότε χώρισαν οι δρόμοι σας? Ναι. Καλλιτεχνικά? Ναι, από τον Κατσαρό βέβαια. Και καλά έκανα. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Είχε δίκιο. Του ζητάς δηλαδή μια μεγάλη συγγνώμη? Βεβαίως του ζητάω. Για το λάθος αυτό. Γιατί που να μην ζητήσω? Παραδέξτε τα λάθη. Βεβαίως, βεβαίως. Έχεις κάνει πολλά λάθη στη ζωή σου. Χιλιάδες. Χιλιάδες. Έγινε σοφότερος. Δεν μπορεί όμως να παίζεις τώρα με έναν τεράστιο μαέστρο σαν τον Κατσαρό ή με τον Πλέσσα. Δεν μπορεί να παίζεις. Όχι, με τον Πλέσσα δεν είχα καμία διαφορά. Με τον Άκη Πάνο συνεργάστηκα πάρα πολύ. Έκανα δύο τραγούδια μόνο. Γκατινάρη, με τον Μπιθικότσι. Σε ποιους άλλους οφείλεις ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ? Ο Μπιθικότσι είναι η αφετηρία μου. Ο Μπιθικότσι είναι η αρχή μου. Μου έλεγε εσύ με αυτό το τραγούδι θα γίνεις μάγκας, του χρόνου θα είσαι μάγκας. Του λέω τι λέτε κύριε Γρηγόρη? Άστα κύριε Γρηγόρη, ρε μου λέει κύριε Γρηγόρη τώρα. Μα δουλεύει το τραγούδι, δεν σου ξέρετε, το μυρίζεσαι. Λέω, τι να σα πω. Και όταν τ' άκουσα και το τραγουδάγανε στο δρόμο, τότε κατάλαβα κάτι πιτσιρικάδες δηλαδή, φανταστείς. Όλοι λέγανε το τραγούδι, μάλλον τι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται εδώ. Κάτι σαλεύει εδώ. Το μυρίστηκα θα γίνει, σου ξεκέ, έγινε επιτυχία. Όπως μυρίστηκα και τις Καρδιές. Μυρίστηκα και το Κομπάρσο. Όπως το πιάσεις εσύ, το γιατί μου τη θυμίζατε. Το λείψε εσύ, λείπει η ζωή μου. Απόψε μιλώ με τη σκιά σου σε κάποιο κέντρο που καθόμαστε μαζί. Απόψε πίνω μόνος σε μια άκρη κι η θλίψη σου ξαναζεί. Λείπεις εσύ, λείπει η ζωή μου. Πίνω με δάκρυ και καπνίζω. Το όνομά σου συλλαβίζω. Εδώ τελειώνει μια ζωή. Εδώ τελειώνει μια ζωή. Λοιπόν, τώρα δεν είναι υπερβολή να σου πω ότι με μια μπουκάλα ουίσκι στο χέρι οι ερωτευμένοι κλαίγανε ακούγοντας τα τραγούδια σου. Ναι, εντάξει. Ήτανε τέτοιο το ρεπερτόριο. Μεγάλωσες πολλές γενιές ερωτευμένων και μάλιστα αυτό που λένε μεγάλωσες γενιές ανθρώπων που είχαν ταλκά. Πράγματι. Μεγάλο ταλκά. Έγραψε μια εφημερίδα, μου φαίνεται, το Εσπρέσο, έγραψε ο τελευταίος των ερωτικών τραγουδιστών, όχι τον, πώς το είπε, ο Αλκίνος ο Μπουνιάς, σας είναι καλά, κάνει μια πολύ μεγάλη διαφήμιση στην Εσπρέσο. Ο τελευταίος των μοϊκανών στο ερωτικό τραγούδι, κάπως έτσι. Στο λέω τώρα, στο κάπως λέω. Ήταν επιδίωξή σου να ασχοληθείς με το ερωτικό τραγούδι?
Να εξυμνεί συνεχώς την αγάπη, αλλά και το χωρισμό. Είναι τρόπος ζωής μου. Το χωρισμό, την εγκατάλειψη. Έχω φάει και τέτοια φέσια γι' αυτό. Την εγκατάλειψη συνήθως. Έχεις φάει πολλά φέσια, είπες. Έχω φάει τέτοια απόρριψη, βέβαια. Γιατί. Ωραίο. Απόρριψη, χωρισμό. Αν δεν πάθεις, πώς θα μάθεις. Το ζούσες δηλαδή. Αλλά γιατί. Εξιδίων δηλαδή. Άλλα τα απεδίωξα, άλλα έγιναν έτσι, αλλά συνήθως δεν απογοητευόμουν. Στεναχωριόμουν 3-4 μέρες, την Πέμπτη σηκώνομαι και έλεγα: έλα, προχώρα τώρα, άντε. Σου μέλει τώρα να προχωρήσεις, έχεις δρόμο μπροστά σου. Άστα αυτά, πέρασαν. Ζήτα συγγνώμη και τελείωνε. Και έτσι προχωρούσε. Δεν με έπαιρνε δηλαδή από κάτω να κυλήσω από κάτω, στο χώμα να κυλιστώ και ζούσε στο στίχο που ερμήνευες. Ναι. Εξιδίων κρίνοντας έτσι. Έχει το κάνεις δικό σου πολύ κλίμα. Και έλεγες: θυμάμαι τότε την τάδε που με παράτησε. Και έτσι έμπαινε στο πετσί του ερμηνευτικού ρόλου. Ναι. Και αυτό περνάει στον κόσμο, ξέρεις, το εισπράττει ο κόσμος. Θυμάμαι, έλεγα ένα τραγούδι που υπάρχει στον τελευταίο μου δίσκο, η δική μου υπογραφή, με το ομότιτλο τραγούδι, το οποίο όταν πήγαινα το τραγούδι, έκλαιγα. Όταν επίσης έκανα στην Έρα Σπορ μια μεγάλη εκπομπή πέρυσι στο Έρα Σπορ, με τον Σαρελάκο και τον Μυρισκλάβο, δύο φανταστικούς δημοσιογράφους, κάναμε ένα δίωρο και το μόνο που θυμάμαι και δεν τρέπομαι να το πω, ότι τη μια μισή ώρα έκλαιγα. Από τη συγκίνηση, γιατί πέφτανε χιλιάδες τα τηλέφωνα και βγήκανε blackout τα μηχανήματα. Πάρε την Έρα να στα πούνε τώρα. Όποτε θες, μάθε. Εγώ δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα, ρε παιδί. Μάλλον τώρα εγώ ένα παιδάκι. Τώρα, τι έγινε τώρα, σιγά μου, ρε. Λέει Λευτέρη, γίνεται το αδιαχώρητο. Δεν μπορεί να φανταστεί ο κόσμο. Αφού το λέω τώρα και βουρκώνω. Συγκινήθηκα τόσο πολύ και λέω ρε γάμο. Έχω κάνει. Είσαι συγκίνητο σαν άνθρωπο. Ναι, πολύ, 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 πολύ. Κλαίω γιατί εύκολα. Αυτό? Ψυχοσύνθεσή μου. Συνήθως λένε ότι όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο σκληρός. Όχι. Διαχειρίζεσαι καλύτερα. Σκληρός φαινομενικά. Με ενδόμηχα είμαι μπαμπάκι. Και άνθρωπος της νύχτας. Τι σημασία έχει αυτό. Να βουρκώνει και να δακρύζει και να κλαίει. Ναι, και τώρα βούρκωσα. Φαίνεται, γι' αυτό το λέω. Κακό είναι. Γιατί να είναι κακό. Ίσα-ίσα που δίνεις την ταυτότητά σου και καταλαβαίνει ο άλλος ποιον έχει να κάνει. Όταν δεν είναι υποκρισία και βγαίνει εκ των έσω. Και είναι αληθινό, είναι δώρο Θεού. Ξέρω ότι πιστεύεις πολύ στο Θεό. Είσαι πολύ θρήσκος. Ναι, είμαι. Πιστεύω. Πιστεύω, όντως. Στα θεία πιστεύω πάρα πολύ. Βρίσκεις και έχω στήριγμα. Βρει και την ψυχική μου ηρεμία και έχω βρει και τη λατρεία μου. Δεν είμαι μυρολάτρης όμως με τη θρησκεία. Θα πάω και στην εκκλησία, θα ανάψω και το κεράκι μου και έχουμε και την Αγία Βαρβάρα εκεί που μένω τώρα κοντά. Πάω, ανάβω το κεράκι μου και εκεί και πάω και στην Αγία Μαρίνα, ανάβω το κεράκι μου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Το θεωρώ χαρά. Δηλαδή, πάω και μιλάω στην εικόνα. Δεν τη βλέπω απλώς να έτσι και να φύγω. Τη μιλάω. Τη μιλάω αυτά που αισθάνομαι, αυτά που νιώθω και να σαν να μιλάω σαν έναν άνθρωπό μου. Όταν θέλεις κάτι με όλη τη δύναμη των αισθήσεών σου και με την ψυχή σου, το ζητάς μέσα από την ψυχή σου, θα σου προκύψει. Είτε αργά είτε γρήγορα. Θα προκύψει διότι είναι θέλημα Θεού. Αφού το ζητάς και το ζητάς με σεβασμό, με πίστη, με αφοσίωση. Με όλες τις αισθήσεις θα γίνει. Το έχω ζήσει, δηλαδή το βλέπω και τώρα ακόμη, σε αυτήν την ηλικία το βλέπω. Την είχα ξεχάσει, την είχα ξεγράψει, γι' αυτήν η καρδιά μου δεν είχε πια καλάψει. Με είχε πληγώσει, με είχε προδώσει, διψούσα δεν ήρθε νερό να δώσει. Μα χθες, μα χθες την παρέα για αυτή μου μιλήσατε, μια αγάπη που πέρασε, γιατί μου θυμήσατε, γιατί μου την θυμήσατε, γιατί. Εκλαίω και πονώ πάλι, γιατί μου την θυμήσατε, γιατί. Στο τέλος το ποτήρι το πικρό και μέσα μου βραδιάζει και πονώ. Έχουν κλείσει πόρτες της χαράς για μένα πια,
Δες τα δυο μάτια, τα κλαμμένα τα θόλα. Πού να σε, σε ποιο προσκέφαλο να γέρνεις, να κοιμάσαι. Έστω για λίγο αν ακόμα με θύμασαι. Αγαπημένη μου, πού να σε, να σε βρω. Υπήρξαν στιγμές στη ζωή σου που αισθάνθηκες πολύ αδύναμος να διαχειριστείς είτε τα προβλήματα που προέκυπταν, είτε την ίδια στην καριέρα, έτσι όπως εξελισσόταν. Ναι, υπήρξαν. Ναι. Σε ένα χάος βρισκόμουν, σε έναν ωκεανό και δεν ήξερα τι να κάνω. Και βρήκα λύτρωση με κάποια πράγματα, με γέμισα κάποια πράγματα κάπου. Μπορείς λίγο να το αναλύσεις παραπάνω αυτό. Όταν λες ότι ήσουν σε έναν ωκεανό, σε ένα χάος, δηλαδή τι. Είχα χάσει την μπάλα. Ψάχνα να την βρω την μπάλα, δεν την έβρισκα γιατί ήταν χρόνια που την είχα χάσει την μπάλα. Και ψάχνοντα να βρω την μπάλα, έχανα και άλλα πράγματα. Και για να τα μαζέψει όλα αυτά, να τα κάνει σούμα, να τα ξαναγυρίσει πίσω, θέλει μεγάλο κόπο και χρόνο. Δεν είναι εύκολο να αφήνει μια καριέρα 13 χρόνια στο έλεος του Θεού και να λες έλα εδώ τώρα, έλα εδώ πουλάκι μου, τι κάνει, πού ήσουν, γιατί χάθηκε. Τη στιγμή που φταίει εσύ. Άρα ψάχνεσαι μέσα σου, αναλύει το είναι σου, αναλύει τα ελαττώματά σου και κάθεσαι και συζητά με τον εαυτό σου. Εγώ μιλάω και στον καθρέφτη πάω και μιλάω. Δεν είναι κακό. Από όλα τα λάθη που έχεις κάνει στη ζωή σου, ποιο σε έχει στοιχειώσει μέχρι τώρα, που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις? Δεν με έχει στοιχειώσει. Έκανα ένα γάμο και κράτησε 6 μήνες. Ήταν μια επιπολαιότητα της γυναίκας, η οποία με πολιορκούσε αρκετά χρόνια. Ώρα της καλή κοπέλα, εντάξει, δεν ήθελα κακό να μου κάνει. Αυτό σε στοιχειώνει ακόμα? Όχι, δεν με στοιχειώνει. Μου τάζανε, ξέρεις, εκείνο, εγώ δεν εξαγοράζομαι. Δεν είμαι εμπόρευμα. Ούτε η ψυχή του ανθρώπου εξαγοράζεται. Εγώ θέλω να το νιώσω, να το κάνω με την ψυχή μου και όπου βγει. Επιχείρησαν δηλαδή πολλές πλούσιες να σε εξαγοράσουν? Όχι, αλλά είχαν 5-6 περιπτώσεις στη ζωή μου, ήταν καραμπινάτες. Μπορούσα να πω κάθομαι και τρώω, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω αυτό εγώ. Δηλαδή ήταν έτοιμες, εννοώ, να δώσουν κομμάτι της περιουσίας φαίνει... τους. Όχι. Για να σε κάνουν δικό τους να γίνεις σύζυγος. Όχι, δεν το δεχόμουν ποτέ εγώ. Ναι, εσύ δεν το δεχόσουν. Ούτε δελεαζόμουν. Αυτές όμως το επεδίωκαν, έτσι, αυτό μου λες. Δεν δελεαζόμουν όμως με αυτό εγώ. Δεν εξαγοραζόμουν. Γιατί είχα να φάω? Και μόνο που είχα το πιάτο μου, το φαγητό μου και είχα το χατζηλί μου φτάνε. Άρα περιγράφεις. Διότι ένα... κοίταξε, όταν από μια γυναίκα παίρνεις λεφτά, είτε γυναίκα σου γίνει είτε δεν γίνει, έχεις ευθύνη. Περιγράφεις έναν κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με το ρομαντισμό που θέλουμε να πιστεύουμε ότι επικρατούσε να σου απαντήσω. Εκείνη την εποχή. Θες να σου απαντήσω? Ρομαντισμός μου προκύπτει την ώρα που τραγουδάω. Την ώρα που είμαι σε διατριβή με το τραγούδι. Δηλαδή, όταν ακούω το στίχο, βλέπω το στίχο, διαβάζω τη μουσική και πρόκειται να γίνει ένα τραγούδι, είναι ένα δημιούργημα. Έλεγε ο Πυθικότης κάτι πολύ σοφό. Ο στίχος είναι ο γαμπρός. Η μουσική είναι η νύφη και ο τραγουδιστής είναι ο κουμπάρος. Αυτός ο άνθρωπος ήταν σοφός. Κουμπάρος. Εγώ και την ώρα πάντρευα το στίχο με τη μουσική. Βάζοντας και τη δική μου τη φωνή, να γίνει ένα σύνολο καλό. Διαλέγοντας βέβαια το τραγούδι και οπωσδήποτε με την έγκριση των δημιουργών. Αυτό είναι για μένα. Το πιο σωστό απ' όλα. Δεν θέλω να βλέπω κανένα, αφήστε με μόνο σας λέω. Κανείς δεν υπάρχει για μένα, με πλήγωσαν δίχως να φταίω. Από όλους εσύ πιο πολύ, εσύ με τα πράσινα μάτια που με κόψες με ένα φιλί. Αφήσες χάμω το μάτια. Από όλους εσύ πιο πολύ, εσύ με τα πράσινα μάτια που με κόψες με ένα φιλί. Μ' αφήσες χάμω το μάτια. Άλλες λάθος επιλογές που σε έκαναν να μετανιώσεις πικρά? Έχασα και πολλά χρήματα. Δάνεισα λεφτά, δεν τα πήρα, τα χάσα. Αυτό το κάνεις από την καλή σου την καρδιά όμως. Ναι, δεν πειράζει. Ευκολόπιστος? Ναι. Κοίταξε, το ευκολόπιστος με το ευσυγκίνητος οδηγούν καμιά φορά και στην αφέλεια. Ναι, αφελής. Όντως αφελής. Εντάξει, δεν το βλέπα έτσι, λέω δεν βάριεσαι και τι έγινε. Εντάξει. Αφού είχα τσέπη να περάσω, λέω εντάξει, καλά είμαι. Μα κοίταξε, όταν κυνηγάς τα πολλά, χάνεις και τα λίγα. Έβγαλες πολλά λεφτά. Έβγαλα. Έκανες μεγάλη περιουσία. Καλά είμαι. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαι. Δεν πεινάω. Δόξα τω Θεώ. Αυτό έλειπε να πεινάγες. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Θα μπορούσες να βγάλεις και περισσότερα? Ω, βέβαια. Έκανες μεγάλες σπατάλες στη ζωή σου? Πολλές. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σπατάλη που έκανες? Δεν ήταν σπατάλη. Πήγα να παίξω στον υπόδρομο,
καθυπόδειξε ένας φίλου μου στον υπόδρομο στο, πώς το λένε, στο το Ρόντο, στο Μόντρεαλ, στο Μόντρεαλ. Με στείλω Χάρη Κλίνε και να πάω να δουλέψω σε ένα μαγαζί. Ενός... Καλή του ώρα του Χάρη. Ναι, καλή του ώρα. Ναι, καλή του ώρα. Έχω και φωτογραφία, σου έχω φέρει το γιο του, τον Νίκο, ο οποίος μου δώσε ένα τραγούδι και είπαμε το Κομπάρσο και λέγεται «Οι Αισθηματίες». Η εκπομπή που γύρισε η ταινία είναι «Αισθηματίες» και είναι στηριγμένο πάνω στον Κομπάρσο. Μεγάλη μου τιμή και χάθηκε αυτό το παιδί και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το Χάρη, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Και στα φοιτητικά μας χρόνια ήμασταν φίλοι με τον Νίκο. Με τον Νίκο. Α, ήξερες τον Νίκο, ε. Δυστυχώς. Θα σου δείξω τώρα φωτογραφία. Λυπάμαι πολύ που δεν υπάρχει. Χάθηκε μια αξία. Αυτός δεν πέθανε, αυτοκτόνησε. Ήθελε να φύγει από τη ζωή. Εγώ έτσι πιστεύω, γιατί δεν μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο 70 πακέτα την ημέρα τσιγάρα και να είναι 30 χρονών. Έτσι δεν είστε εσείς καλλιτέχνες? Εγώ δεν καπνίζω. Εντάξει, δεν καπνίζεις, έχετε άλλα πάθη. Άλλα βίτσια, ο ναι. καθένας με τα πάθη του. Ναι, για να επιστρέψουμε λοιπόν στο Μόντρεαλ που είπες και... Λοιπόν, πήγα να παίξω στον υπόδρομο, ό,τι λεφτά πήρα από την που θα δούλευα εκεί 20 μέρες, τα παίξα στον τζόγο. Στον υπόδρομο, να κερδίσω. Λέω, πάρω λεφτά από το, όπως μου είπανε, τα άλογα θα βγουν αυτά. Όντως τα έπαιξα τα δύο άλογα. Και βγαίνει το δεύτερο άλογο που ήταν να βγει πρώτο, χάνει με διαφορά ενός πόντου. Δηλαδή μια μουτσούνα, ας πούμε, ήταν λίγο μπροστά. Μια ανάσα. Και στεναχωρέθηκα. Γιατί... Και έχασε τα χρήματα ενός 20 ημέρου. Ήταν γύρω στα 5 εκατομμύρια δολάρια Καναδά. Δεν θα ξαναδούλευα. Δηλαδή δεν θα ξαναδούλευα. Θα καθόμουν εκεί. Θα αντάτρωγα, θα γίνω να αγαπήσω. Εντάξει, τι έγινε. Και στεναχωρήθηκα για τα λεφτά που έχασα, γιατί δεν κέρδισα. Το χρήμα φθείρει τελικά τον άνθρωπο, έτσι. Ναι, ναι. Όταν δεν ξέρει να το διαχειριστεί, ναι, νομίζω ναι. Θέλει κουμάντο το χρήμα, μην νομίζεις. Έτσι έχουν χαθεί περιουσίες, έχουν γκρεμιστεί οικογένειες, έχουν πεθάνει άνθρωποι, έχουν αυτοκτονήσει, έχουν τρελαθεί. Το χρήμα είναι τρελό. Θα με κάνεις τρελό, θα με κάνεις τρελό με το πείσμα και το πέσιμο σου. Θα με κάνεις τρελό, θα με κάνεις τρελό και θα είναι το χρήμα δίκο σου. Υπήρξε στιγμή που αισθάνθηκες μη αδικαιολόγητη μεν, αλλά την αισθάνθηκες ανωτερότητα οικονομική, έχοντας στο μυαλό σου ότι εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα. Βγάζω λεφτά. Ουδέποτε. Όλος ο κόσμος μου ανήκει. Όχι, Χάρη, ποτέ. Ποτέ δεν θα το τολμήσω να το κάνω αυτό. Το θεωρώ μυσαλλοδοξία. Όχι. Δεν του τύπου με αυτό. Ποτέ. Δεν νιώθω. Ούτε προς στιγμή. Νιώθω αυτοκυριαρχία για τον εαυτό μου, για το σεβασμό που έχω στον εαυτό μου, γυρίζοντας μέσα μου και κοιτάω μέσα μου τα ενδότερά μου, σημεία, την ψυχή μου, όχι έξω. Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό, λέει ο θυμόσοφος λαός. Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω. Αγαθοεργίες έχεις κάνει στη ζωή σου, έχεις βοηθήσει κόσμο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Δεν θέλω να μου αναφέρεις ποιους βοήθησες. Είναι λίγο τραβηγμένο. Αλλά θέλω να πω. Αγαθοεργία είναι και να σταματήσεις τον δρόμο, να δώσεις ένα κομμάτι ψωμί σε έναν άνθρωπο. Αγαθοεργία είναι. Είναι ιερή πράξη κι αυτή. Αγαθοεργία είναι να έχεις την τσέπη σου 2 ευρώ και να του πεις πάρτα. Και να μην τα κλείς μετά, γιατί έδωσα 2 ευρώ, δώσα και ας φύγουν. Ας πάνε που θέλουν. Αγαθοεργία δεν είναι κι αυτό. Και τον εαυτό μπορεί να πεθαίνει, μην έχει να φάει. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο δεξιά και αριστερά και πίσω μας. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, νομίζω. Καλλιτεχνικά έχεις βοηθήσει πολύ κόσμο. Ναι, έχουμε δουλέψει με πολλούς καλλιτέχνες. Έχεις αναδείξει νέα ταλέντα. Έχεις πάρει δίπλα σου ανθρώπους. Κοίταξε τώρα τον αντίπα. Οι οποίοι κάποια στιγμή διέβλεπες ότι θα κάνουν. Με τον αντίπα. Με τα προσόντα που είχαν μια καλή καριέρα. Είχα πάρει τη Ρούσου, την Τάνου, είχα πάρει τον αντίπα. Η Γαλάνη έκανε καριέρα γιατί την ανακάλυψα εγώ στο Μακράκι. Με το Μούτσι μαζί, ξέρω εγώ, έκανε μεγάλη καριέρα αυτή. Τους άλλους τώρα. Τον Άγγελο το Διονυσίου, όταν είναι και φίλος μου ακόμη αυτός. Ποιον άλλο τώρα να σου πω, δεν θυμάμαι κι άλλους. Έχεις εισπράξει ευχαριστία. Ναι, βέβαια. Και αγνωμοσύνη από ανθρώπους. Βέβαια. Αλλά δεν είναι για να στέκεσαι εκεί και να δίνεις σημασία, γιατί άμα δώσεις υπόσταση στην κακία, γίνεσαι κακός. Άστι να μην έχει προσωπικότητα η κακή, άστι να αιωρείται, ας είναι στο σύμπαν. Γιατί να μπω εγώ σε αυτόν τον άνεμο στρόβιλο, έτσι δεν είναι. Πώς αξιολογείς την δισκογραφία στη χώρα μας, την τωρινή, υπάρχει λίγο, πρώτα απ' όλα. Είναι λίγο χύμα. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα τραγούδι και να γίνει σουξέ με 3.000 δίσκους. Εγώ τότε για να κάνω σουξέ το παντού τη ζητάω το δίσκο, πούλησε 130.000, 140. Κάνε χαμό και είχε τραγουδάρες μέσα. Αλλά ήταν εποχή και ήταν και ο δίσκος που βγήκε την εποχή. Είχε τραγούδια ερωτικά. Είχε και ανθρώπους που έρχονταν στο μαγαζί και κάναν τεράστιες ζημιές για κάποια τραγούδια. Ας πούμε, θυμάμαι ένα τραγούδι του Ρουβέλα, του Κώστα, του Γιώργου.
Εγώ που πίστευα πως είμαι ο δυνατός. Το οποίο αυτός έρχονταν με μια κοπέλα και γιατί την αγαπούσε, χάλαγε, ας πούμε, 1,5 εκατομμύριο ελληνικά λεφτά. Στο Θωμά, στον Καραμπέρι. Από τι πάσχει το ελληνικό τραγούδι πλέον? Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, γιατί οι νέοι συνεννοούνται με άλλο κώδικο. Εμείς έχουμε πιο παλιό, έχουμε άλλους κώδικους. Πιο ευαίσθητους, με πιο βαθιές ρίζες. Τι σου ακούγεται ακαταλαβίστικο, η μουσική ή ο στίχος? Ο στίχος είναι λίγο, εντάξει, είναι λίγο πολύ, πολύ light, έτσι, δεν ξέρω. Δεν εμβαθύνει δηλαδή να με κεντρήσει την ψυχή μου. Γιατί έχω το εξής ελάττωμα. Εάν δεν δακρύσω και δεν ανατριχιάσω με το στίχο ή με το τραγούδι, δεν γίνεται σουξέ. Αυτοί είναι οι δύο γνώμονες οι δικοί μου. Δηλαδή αυτή είναι η άποψη η δική μου. Να ανατριχιάσω και να δακρύσω. Μόλις βουρκώσω, λέω εδώ κάτι γίνεται. Δεν είμαι μάντης, ούτε Θεός είμαι προς Θεού, μην τρελαθούμε. Αλλά το ένστικτό μου και την ώρα δουλεύει στο έπακρον. Δηλαδή είναι full gas, yeah. Και καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Δηλαδή μπαίνω μέσα σε μια διαδικασία που μου τη δίνει ο στίχος με τη μουσική. Και αυτό το τραγούδι για να μου τη δίνει τόσο, θα μου πεις τι είσαι εσύ. Είμαι αυτός που έχει κάνει 900 τραγούδια. Από αυτά τα 300 είναι γνωστά. Λέμε, π.χ. τώρα, έτσι. Άρα δεν είναι τυχαίο. Άρα κάτι μου συμβαίνει μέσα μου. Ακούς λαϊκούς τραγουδιστές, σύγχρονους? Βέβαια. Ακούω κάθε είδους μουσική. Και τα ροκ μου αρέσουν. Και μάλιστα έχω ένα ροκ τραγούδι, Τόσα Φεγγάρια. Τόσα Φεγγάρια, που το έχει γράψει η Μέρη Βάσου, μια τραγουδίστρια. Που είναι από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Ένα πολύ ωραίο ροκ. Και θα σας συμβούλευα να τα ακούσεις. Είναι πολύ όμορφο και αρέσει. Πήρα το δρόμο το δικό μας, που περπατήσαμε μαζί. Εσύ μου κράταγες το χέρι, εσύ μου έδινες ζωή. Όσα φεγγάρια να μετρήσω και όσα όνειρα να δω. Ξέρω πως όταν θα ξυπνήσω, ματάκια μου δεν θα σε δω. Έχουμε στις μέρες μας αυθεντικό λαϊκό τραγούδι και μιλώ για τα σουξέ της εποχής, της σημερινής, που τα επιρετούν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν και λαϊκές καταβολές. Ούτε και την ανάλογη μουσική παιδεία. Κοίταξε τώρα αυτό, δεν μπορώ να το κρίνω, θα σου πω γιατί δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί ο καθένας κάνει τον αγώνα του, έτσι. Το να τον κρίνω εγώ δεν λέει τίποτα. Ξέρει ο καθένας και είναι υπόλογος των πράξεων του. Όμως ότι το τραγούδι πρέπει να έχει ρίζες από παλιά για να λέγεται λαϊκό, και όσο πιο παλιό είναι, πάει προς το ρεμπέτικο λιγάκι. Εγώ δεν μπορώ να τραγουδήσω ρεμπέτικο. Είναι πολλά τραγούδια τώρα. Ξέρεις, τώρα με βρίσκεις έτσι. Ναι, η δική σου γενιά έδειχνε ένα σεβασμό απέναντι στους δημιουργούς, στα μουσικά ακούσματα και στη δυνατότητα που έχει ο κάθε ένας με τις ικανότητές του να υπηρετήσει αυτό το κομμάτι. Είχατε μάθει να λέτε όχι, δεν μπορώ. Μένω εδώ. Αυτό ισχύει στις μέρες μας, στους νέους τραγουδιστές? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Το έχουν ανάγκη να πούνε ναι. Επιβάλλεται από την εποχή και επιβάλλεται από το σύστημα. Ακόμη και αν τους οδηγεί σε καταστροφή. Αυτό έτσι? Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς εκ των προτέρων. Πάντως, το πλείστον, αν κάνεις κάτι και το κάνεις ασυναίσθητα, χωρίς λογική και χωρίς λόγους και αιτίες να το κάνεις, είναι άχρηστο. Δεν έχει νόημα. Εγώ τώρα θυμήθηκα ένα τραγούδι του «Εγώ καλά σου τα έλεγα και τα ακούγες παράλογα». Αυτό δεν είναι του Διονυσίου? Είναι πολλά τραγούδια, ναι. Τραγουδάω και τέτοια, το Μπαλιατζή και αυτά, τα λέω. Μ' αρέσουν. Τα όνειρά σου για το μέλλον, θέλω μετά να κάνω από την καριέρα αυτή που έχεις διαγράψει, ναι, στο μουσικό στερέωμα της χώρας, ναι, κάποιος εύλογα θα έλεγε: γιατί δεν ξεκουράζεσαι, γιατί δεν αναπάβεσαι, χαίρεσαι τις δάφνες? Μάμα θα κάτσω, θα πεθάνω. Εμένα αυτό που με κάνει και ζω και αναπνέω είναι το τραγούδι. Αυτό με κάνει για να ανασένω. Άμα το χάσω την αναπνοή μου, δεν θα πεθάνω? Να νιώθω ότι είμαι εκτός μάχης, εκτός πολέμου? Πρέπει να είμαι μάχημος με τον τρόπο μου, όσο μπορώ. Εντάξει, ηλικιακά ξέρω ότι είμαι κάποιας ηλικίας. Φωνή σου έχει μείνει αλόβητη πάντως. Δεν έχω πρόβλημα. Καθόλου. Δηλαδή τραγούδισα στην Αλεξανδρούπολη, 3 ώρες έβγαλα πρόγραμμα και το διασκέδασα. Ούτε να σφίγγω μου, ούτε να κουράζω. Έχω τελειώσει οδείο όμως, έτσι. Κάνει ορθοφωνίες, έχω κάνει αναπνοές, έχω κάνει 1000 πράγματα. Δεν ανεβαίνει στοιχεία να τραγουδιάς όλων των τραγουδιών τα τραγούδια και να μην κουράσει.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σου, πέρα από το να είσαι υγιής φυσικά, για το μέλλον? Να δω την Ελλάδα απελευθερωμένη από αυτά τα δεινά που έχουμε και αυτή την αδικαιολόγητη, το αδικαιολόγητο φέση που έχουμε στην πλάτη μας. Πρέπει να αποδεσμευτεί και να απελευθερωθεί η Ελλάδα από όλα αυτά. Έχει τη δυνατότητα και τα κότσια και τον τόπο που είναι ευλογημένος, παράγει τα πάντα, να βγει από αυτό το χάος. Αυτό το περιμένω σαν θαύμα. Και πιστεύω θα γίνει, γιατί το δικαιούται η Ελλάδα να είναι ελεύθερη, να ζει με το φιλότιμό της, με τα ήθη και τα έθιμά της, με τον τρόπο της, και έχει τα πάντα, παράγει τα πάντα η Ελλάδα. Είσαι εξοργισμένος από όλα αυτά που περνάει η ελληνική κοινωνία? Ναι. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τώρα εγώ να μας κάνω κουμάντο άνθρωποι με το δάχτυλο έτσι, δεν θέλω. Όχι, αυτό το δάχτυλο να το κάνετε αλλού, όχι σε εμάς. Εμείς βγάλαμε πολιτισμό, βγάλαμε ιστορία, παράγουμε ιστορία, πολιτισμό, τα πάντα έχουν βγει από την Ελλάδα. Όλες οι ανακαλύψεις και όλα τα θαύματα στην Ελλάδα έχουν γίνει. Πώς μπορεί να τα βάζει μια χώρα? Δεν τρέπεσαι που τα βάζει με αυτή τη χώρα? Δεν εσχύνεσαι? Λευτέρη Μητυλινέ, σε ευχαριστώ πολύ για την απόψινη κουβέντα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι σε μάθαμε λίγο παραπάνω από ό,τι σε ξέραμε. Και να σου ευχηθούμε όλοι οι συντελεστές της εκπομπής να είσαι πάντα υγιής. Ευχαριστημένος. Μέχρι τα βαθιά γεράματα στην πίστα, στο τραγούδι που αγάπησες και υπηρέτησες με πάθος και συνέπεια. Θα είμαι πολύ αστείος. Δεν θα είσαι καθόλου αστείος. Το φαντάζομαι θα είμαι αστείος πολύ. Να είσαι καλά. Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Σου εύχομαι καλές γιορτές με αγάπη και κάθε καλό σε σένα και στα παιδιά που μας υπηρέτησαν εδώ. Και έκανα μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή γεμάτη αγάπη με ανοιχτή αγκαλιά. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είσαι καλά. Ξέρω πως είσαι παντρεμένη, πως δεν υπάρχουμε μαζί. Μα η καρδιά η ερωτευμένη ποτέ δεν είχε λογική. Αντικανονικά σ' αγαπώ κι ας ξέρω πως δεν πρέπει. Αντικανονικά σ' αγαπώ, μα της καρδιάς ο νόμος σου το επιτρέπει. Αντικανονικά σ' αγαπώ κι ας ξέρω πως δεν πρέπει. Ξέρω πως είσαι παντρεμένη, όμως μακριά σου δεν μπορώ, γιατί η καρδιά μου είναι δεμένη με τη ζωή σου το ρυθμό. Αντικανονικά σ' αγαπώ κι ας ξέρω πως δεν πρέπει. Αντικανονικά σ' αγαπώ μα της καρδιάς ο νόμος σου το επιτρέπει. Αντικανονικά σ' αγαπώ κι ας ξέρω πως δεν πρέπει.